Είναι μέρα, ναι, σήμερα. Τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, κύριε συνάδελφε. Λίγουν και οι προθεσμίες για τις εκκρεμότητές μας. Μάλιστα. Τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι κοντά μας να μας τα υπενθυμίσει όλα αυτά. Πριν τελειώσει η μέρα και βρεθούμε αντιμέτωποι με τα πρόστιμα. Έλα, Σπύρο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι μια σημαντική είδηση γιατί πολλοί οδηγοί τείνουν να το αμελούν και να το ξεχνάνε. Είναι τελευταία μέρα σήμερα για την αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 22. Όσοι δεν το κάνουν, δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες του σήμερα, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Για τα ΙΧ, διπλά τέλη κυκλοφορίας θα πληρώνουν από αύριο. Είναι το 100% του ποσού των τελών κυκλοφορίας του οχήματος το πρόστιμο από αύριο. Το 50% είναι για τα ταξί. Ενώ όσοι έχουν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ, για αυτούς δεν θα υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Όπως διεμήνησε το Υπουργείο Οικονομικών, δεν θα δοθεί παράταση. Επίσης, να πούμε ότι από αύριο θα εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι της τροχέας. Οπότε και εκεί θα υπάρχει βαριά καμπάνα για όσους βρεθούν χωρίς να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους, μπορούν να το κάνουν σήμερα μέσω τράπεζας, στο ATM, είτε σε κάποιο ΕΛΤΑ με το ειδοποιητήριο. Mm-hmm. Και πρέπει καλό είναι να το έχεις το ειδοποιητήριο, βέβαια, ότι έχεις πληρώσει τη βεβαίωση σου, ότι πλήρωσες δηλαδή, η οποία βγαίνει και αυτή ηλεκτρονικά, Σπύρο, για να την έχεις αυτοκίνητο σε περίπτωση ελέγχου, έτσι. Για να μην μπλέξεις. Γιατί δεν είναι τώρα να πληρώνουμε πρόστιμο 100% κτλ. Παιδιά, δεν είναι τέτοιοι καιροί. Και επίσης όσοι δεν έχουν τέλη, υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν τέλη, ναι, λόγω χαμηλών ρήπων. Μάλιστα. Αυτοί πρέπει να έχουν επίσης τη βεβαίωση μη οφειλής. Ναι. Υπάρχει μέσα από τον GovGR, βγάζεις βεβαίωση μη οφειλής τελών. Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για μεταβιβάσεις κλπ. Mm. Αλλά έχει κάνει χρήση και για αυτό το λόγο. Σωστά. Τη έχεις στα μάξι σου ή στο κινητό σου και τη δείχνεις στον αστυνομικό που θα σταμάξει. Στο όργανο το οποίο θα σταματήσει. Το όργανο θα κάνει τη δουλειά του, φίλε. Τώρα θα κάνει τη δουλειά του. Καλημέρα, Σπύρο. Τελειώνουν επίσης σήμερα, ναι, και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία. Όποιος έχει πληρώνει σε δόσεις, ναι, τελειώνουν σήμερα και αυτά.